Σύμφωνα με τον Αμερικανό ειδικό Bryant Harris, παρά το γεγονός ότι η αγορά του ρωσικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας S-400 από την Τουρκία το 2017 ανάγκασε το Κογκρέσο να πρωτοστατήσει στην εκδίωξη των Τούρκων από το πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35 Stealth, τώρα ετοιμάζεται να δώσει την έγκρισή του στην αγορά μαχητικών F-16 Viper. Η υποστήριξη της Τουρκίας προς την Ουκρανία, κυρίως μέσω της εξαγωγής εξοπλισμένων με πυράβλους μη επανδρομένων αεροσκαφών και της διπλωματίας με τη Ρωσία, δίνει στην Άγκυρα την ευκαιρία να ενισχύσει την αμαυρωμένη εικόνα της στο Κογκρέσο. Ο Αμερικανός ειδικός επίσης σε άρθρο του στο Defense News αναφέρει ότι υπάρχει τάση στο Κογκρέσο να επιτρέψει στην Άγκυρα να αγοράσει τα F-16 Viper, αφού η κυβέρνηση Biden προτείνει ότι μια τέτοια πώληση θα μπορούσε να εξυπηρετήσει την ασφάλεια του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών μαζί με τα αμερικανικά συμφέροντα. Στα τέλη Απριλίου, ο επικεφαλής του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας είπε ότι σχεδιάζεται να ενταθούν οι επαφές για την προμήθεια μαχητικών F-16 στην Άγκυρα και, εάν χρειαστεί, οι πρόεδροι των δύο χωρών, Ταγίπ Ερντογάν και Τζο Μπάιντεν, θα μπορούσαν να μιλήσουν μεταξύ τους. Νωρίτερα, ο Ακάρα ανέφερε επίσης ότι η τουρκική πλευρά έγραψε επιστολή στο Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την πώληση μαχητικών αεροσκαφών, η οποία στη συνέχεια εστάλει στο Κογκρέσο. Η επιστολή του State Department ανέφερε ότι η πώληση των μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία θα ήταν προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.